σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπαρτακού. Όπως σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική της Development League ανάμεσα σε Αμπαλιές και Περιστέρι War Dogs. Από τη μία οι Αμπαλιές οι οποίοι ψάχνουν την πρώτη της νίκη στη νέα σεζόν. Μέτρανε δύο ήττες από Αλεπουδιάριδες και από Spaces Athens. Ενώ από την άλλη οι Περιστέρι War Dogs θέλουν να συνεχίσουν τον νικηφόρο σερί τους. Καθώς στην πρέμιερα επικράτησαν κόντρα σε Έλτσι Μόνιτες Πατρίδες και στην προηγούμενη αγωνιστική πήραν την νίκη κόντρα στη Λεβαντάτιδες. Το μάτς ξεκίνησε και οι War Dogs τώρα είναι στην επίθεση. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Γιάτας, Νίκος Θάνος, Κρητικός, Λιακόπουλος και Μανώλης ξεκινούν για τους άσπρους. Ενώ από την άλλη έχουμε Δεμέναγα, Καρακατσάνη, Καρλή, Μαρτζέλη και Νικολαρόπουλο στους πέντε. Μπαλίες στην επίθεση. Στη γωνία ο Κρητικός. Ένα δίποδο τώρα λίγο πιο πίσω από τέτοιους των Βολών. Άστοχο από τον Θάνο. Τώρα Δεμέναγας. Πάσα στη γωνία, τρίποντο. Άστοχο όμως από τον Μαρτζέλη. Γιατάς. Ύψωσε εκεί πέρα που είναι ο Λομόναχος. Ο Λιακόπουλος θα χάσει την ευκαιρία του. Μάζεσαι όμως ο Μανώλης, τρίποντο τώρα για τους άσπρους, άστοχο και αυτό. Παραμένει στο 0-0 σε αυτές τις πρώτες πάσες. Μπαλέστα στην γωνία και ανοίγει λογαριασμό ο Καρακατσάνης με την τρίποντη εκτέλεσή του. 0-3 λοιπόν, πρώτο καλάθι και τρίποντο μάλιστα για τους Περιστέρι War Dogs. Μανώλης, Κρητικός γυρίζει ωραία, απαντάει με ένα τρίποντο για το 2-3. Ανοίγουν λογαριασμό και οι γηπεδούχοι. Δεμέναγας, όχι με συγχωρείτε, δεν είναι ο Δεμέναγας. Ήταν ο Μαρτζελής, τώρα είναι ο Δεμέναγας αυτός που εκτελεί για 3. 2-2 πλέον για τους War Dogs. Και 2-6 το σκορ. Μανώλης. Πάσα πίσω από την πλάτη. Κράτησαν οι απαλίες. Έκοψε ο Κρητικός, θα δεχτεί το φάουλ. Το παραδέχει το Καρακατσάνης. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κρητικό. 3-6. Χαμένη η δεύτερη. Και τώρα Δεμέναγας. Βρήκε απέναντι τον Μαρτζέλη. Θα ξαναπάρει εκείνος για να εκτελέσει για 3. Και αυτό μέσα. Ξεκινούν πολύ καλά από την περιφέρεια. Φιλοξενούμενοι 3-9 πλέον. Με 3 τρίποντα. Ένα του Μαρτζέλη, ένα του Καρακατσάνη και ένα του Δεμέναγα. Κρητικός, δεν θα περάσει η πάσα του Καρακατσάνη, θα κλέψει. Και βρίσκει την πάσα για τον Μαρτζέλη, θα την κάνει ασίστ εκείνος. 3-11. Μπαίνουν με φόρα στο μάτσι War Dogs. Και προηγούνται με 8 πόντους πλέον. Από κοντά ο Κρητικός αφήστη πάλι στο καλάθι. Για το 5-11. Και ο μοναδικός που έχει που σκοράρει μέσα από την πλευρά των Αμπαλιέρς. Καρακατσάνης, Κολαρόπουλος, Μετζέλης, αστοχή αυτή τη φορά. Γιατάς, θα γίνουν βήματα. Δεμέναγας τώρα κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε. Ένα τρίποντο όχι καλό από τον Νικολαρόπουλο. Γιατάς.
Πέρασε η πάσα, έγινε το λάθος όμως στην συνέχεια της πάσης από τον Μανώλη. Ωραία, θα γυρίσει εδώ η μπάλα στην περιφέρεια. Δεμένα γάς, πυροβολή. Για το 5-14. Αυτό είναι και το τέταρτο τρίποντο των Wardrox. Νέο κλέψιμο, νέο λάθος από τους Αμπαλίερς. Δεμένα γάς. Θα πάει στην γωνία για να πάρει το τρίποντο. Είχε αυτοπεποίθηση. Δεν του βγήκε αυτό το σουτ. Και τώρα Γιάτας. Μανώλης, είναι πολύ δυνατή η πάσα. Καλά συνεχίζεται από τους Αμπαλίες και έχουμε λίγο πήγε time out. Συνέχεια με Καρακατσάνη. Νικολαρόπουλος στην γωνία. Καρλής. Ο Μαρτζέλης βρήκε την πάσα. Νικολαρόπουλος έχει τη μήνυα μαρκάριστος και τιμωρεί την αντίπαλη άμυνα. 5-17 έχουν μπει καυτοί πίσω από τα 6-75 περιφέρει Wardrox. Γενικά έχουν μπει και αποφασισμένοι στο μάτς. Νωρίς νωρίς σε διψήφιο νούμερο η διαφορά. Καλή άμυνα εδώ, ακόμη μια από τους φιλοξενούμενους. Καρακατσάνης δυσκολεύεται, αλλά μαζεύει τελικά. Φίνισον Δεμέναγα. Και πάλι θα πάρει εκείνος, Μαρτζέλης. Όχι αυτή τη φορά στοχή. Θα πάλι σάξει τον Γιάτα. Και σε αρκετά μέτρα κριτικός από κοντά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. 2-7-17. Γρήγορα θα παίξουν εδώ οι Wardrox, δεν ήρθε το καλάθι. Καθώς ο Καρλής θα χάλασε εκεί στο τελειώμα. Γιάτας. Πήγε προς τα μέσα, ύψος ωραία. Και έγραψε το 9-17. Επιλογές ο Δεμέναγας. Καρακατσάνης. Πάσα έξω, δεν θα διστάσει να εκτελέσει ο Δεμέναγας. Και γιατί να μην το κάνει αφού ήταν αποτελεσματικός νωρίτερα. Μπαίνουμε στα τελευταία 4 λεπτά της πρώτης περίοδου. 9-17 το σκορ. Να δούμε αν θα μειώσει. Δεν θα το κάνει ο Θάνος. Ο κριτικός με συγχωρείτε. Δεμέναγας τρέχει στην άλλη πλευρά. Μανώλης είναι μπροστά του. Ο Λαρόπουλος. Έτσι και πάλι με τον Δεμέναγα, πάσε στην αδύνατη πλευρά, έξτρα πάσα στον Καρακατσάνη και αυτός εκτελεί για το 9-20. Αν μετράω σωστά, αυτό είναι το 5ο τρίποντο των Wardrox στην πρώτη περίοδο. Κριτικός, συνεργάστηκαν πολύ ωραία εδώ οι Αμπαλίερς, πολύ ωραία η ασίστ του Τσαμπαλή για το 11-20. Κριτικός μέχρι στιγμής είναι ο πιο δραστήριος από την πλευρά των άστρων. Μαρτζάλης, Μαρτζέλης με συγχωρείτε. Χάνει το σούτ από την γωνία. Και τώρα Γιάτας. Γιάτας περνάει, έχει ορθάνυχτο γήπεδο μπροστά του, το χάσε όμως. Χάνονται και αυτά. Δεμέναγας, Καρακατσάνης. Το σκέφτηκε να το πάρει αυτό στον Δεμέναγα. Ωραία, το γύρισε γρήγορα η μπάλα, έφτασε στον Καρλή, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής για το 11-22. Διαφορά και πάλι σε διψηφιό, στο σύν 11 πλέον οι Wardrox. Γιάτας, δεν μπορέσε να συνεργαστεί με τον Μανώλη. 3-1-2-2. Πάσα στα δεξιά, περιμένει στην γωνία ο Μαρτζέλης. Ακόμα ένα μαρκάρι στο τρίποντο, αναπηδάει μπάλα, δεν θα σταθεί τις χέρες εδώ. Και καθαρίζει ο κριτικός. Μανώλης ύψωσε. Μάντεψε δεύτερο χρόνο ο Τσαμπαλής. Έχει γίνει το φαουλ όμως, έχει γίνει το λάθος, με συγχωρείτε. Και τώρα θα γίνει και η αλλαγή για τους γηπεδούχους. Περνάει στη θέση του Γιάτα ο Θάνος. Δεμέναγας. Με
κάτι λιγότερο από 2 λεπτά να μας απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ωραία, η πάσα Καρλής γυρίζει. Δεν σημαντεύει σωστά. Έπεσε όμως άμεσα στην άμυνα ο Καρλής και έκλεψε. Ένα λάθος από τα πολλά των Αμπαλίερς. Καραγκατσάνη στέκεται για 2, σκοράρει. 11-24. Πολύ καλός ο ρυθμός μέχρι στιγμής των φιλοξενούμενων. Προσπαθούν να ακολουθήσουν οι γηπεδούχοι. Βρίσκουν κάποιες λύσεις, αλλά η διαφορά παραμένει μεγάλη. Νικολαρόπουλος έχει μείνει μόνος στην άμυνα ο κριτικός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Ο Νικολαρόπουλος άφησε πάνω στο καλάθι. Για το 11-26. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Με τον Μανώλη να κατεβάζει. Πέρασε η πάσα για τον Σάνο. Γυρίζει εκείνος μπροστά από τον Καρλή. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Με Μέναγας. Όχι, με συγχωρείτε, ο Μαντζέλης ήταν το Ρένο δε Μέναγας, αυτός που θα εκτελέσει. Σάνος, κριτικός. 28 δευτερόλεπτα θα μείνει μια επίθεση για τους War Dogs. Καραγκατσάνης πέταξε εκτός την μπάλα. Επόμενο 10 δευτερόλεπτο τέλος ρολόι για τους Αμπαλίερς. Τσαμπαλής θα επαναφέρει. Πάνω σε έχει πάρει θέση, αλλά δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Μένεγας παίζει γρήγορα. Μερτζέλη σηκώνεται στον αέρα, δεν θα μπει, κρίμα. Μανώλης θα βρεθεί στο παρκέ. Τσαμπαλής, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάει ο Θάνος, κλεισμένος από 2. Τσαμπαλής στα 3 δευτερόλεπτα, βρήκε χώρο, δεν βρήκε το καλάθι. Φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ 11-26. Όλα έτοιμα για να μπούμε και στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. Το 11-26 βρίσκονται αυτή την στιγμή οι Περιστέρι War Dogs, οι οποίοι έκαναν ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο, ειδικά από την περιφέρεια. Τσαβαλής με το δεξί, δεν μπορεί να μειώσει. Καρακατσάνης καταϊκάζει, φαίνει δίπλα του στον Δεμένεγα. Τρίποδο τώρα του Καρακατσάνη, όχι καλό. Γιατάς. Κριτικός αυτός θα περάσει στο κέντρο. Βλέπει τις επιλογές του, παίζει με τον Μανώλη, ο οποίος είναι στα αριστερά. Θέλησε να συνεργαστεί μαζί του με μια σκαστή πάσα. Έβαλε το πόδι του όμως εκεί. Ο Σινιόρογλου σταμάτησε την φάση. Καβαλής. Θάνος πέρασε ωραία, δεν τελείωσε εξίσου καλά, ο ίδιος γράπωσε την μπάλα, ούτε και τώρα. Έχει και μία τρίτη ευκαιρία, παλεύει, θα το βάλει τελικά, τρίτη και φαρμακερή. 13-26. Μέναγας. Πέρασε ωραία ο Μαρτζέλης, πάρα πολύ όμορφη κίνηση για το 13-28. Βαλής. Σταμάτησε τρίπλα, παρακινδυνευμένη πάσα, την κατάλαβε ο Καρακατσάνης και η μπάλα τώρα έχει βρεθεί στην άλλη ρακέτα. Ο Μαρτζέλης και πάλι με παρόμοιο τρόπο θα τελειώσει την φάση για το 13-20. Θάνος. Μπαλέσα στον Τσαμπαλή μετά από μια ωραία συνεργασία τριών παιχτών. Ο ίδιος θα κερδίσει και πάλι το επιθετικό rebound και θα σκοράρει με την δεύτερη. 15-20. Μένεγας. Καρακατσάνης. Νικολαρόπουλος. Δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Μάζεψε ο Σάνος και αφήσει τον Γιάτα. Πέρασε τον Καρακατσάνη. Γιάτα στάσε στον Μανώλη.
Πέρασε η πάσα για τον κριτικό, δεν την αξιοποίησε εκείνο. Σινιόρογλου αφήνει στον Σεμέναγα. Και φεύγει από την πίεση. Ωραία η πάσα για τον Μαρτζέλη. Πρόλαβε τον Μανώλη και τώρα Νικολαρόπουλος. Σεμέναγας για τρεις. Δεν θα μπει πάρα στο καλάθι. Μανώλης παίζει με τον κριτικό. 2-2 τώρα στην επίθεση. Κριτικός τελειώνει μόνο στη φάση. Επέλεξε να μην μπασάρει. Δεν του βγήκε σε καλό και τώρα 3-1. Καρακατσάνης πέρασε την πάσα. Στάθηκε κάπως τυχερός εδώ καθώς μπάλα πέρασε από τον Γιατά, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που είχε επιστρέψει από τους Αμπαλίες. Ο Λομόναχος εδώ θα απαντήσει γρήγορα ο κριτικός. 17-32. Πάρε εδώ τον Σινιόρογλου πάνω στον Γιάτα. Με επιστρέφει ο Καρλής που θα πάρει θέση του Νικολαρόπουλου. Στην πέταδο τον Περιστέρι Wardogs. Καμπαλής του δίνει το σκρίνο κριτικός, παραμένει πάνω του ο Καρλής. Γυρίζει με το δεξί χέρι και ο κριτικός θα μειώσει σε 19-32. Πάρα πολύ ωραία πάσα η οποία τρύπησε την αντίπαλη άμυνα από τον Δεμέναγα. Δεν την αξιοποίησε όμως ο Καρλής. Καμπαλής. Φεύγει μπάλα. Ανεπικατός και από τους Αμπαλίες. Σινιόρογλου. Και ο Δεμέναγας ηρεμία ζητάει. Καρακατσάνης πάσα στη γωνία χωρίς κανέναν πάνω του, ο Μαρτζέλης θα στοχίσει. Και τώρα παίρνει ο Τσαμπαλής. Κριτικός, 5-25 πριν το ημίχρονο. Υπενθυμίζω 19-32 το σκορ. Κριτικός γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Εμένα ψάχνει τον Μαρτζέλη, θα τον βρει με τα αριστερό χέρι εκείνο, θα αλλάξει χέρι στον αέρα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 19-34. Οπότε έχουν ευκαιρία. Προσπαθούν να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο οι Wardogs. Μέχρι στιγμής το έχουν κάνει αρκετά καλά. Τσαμπαλής τώρα από τα αριστερά για ένα σου τριών πόντων. Κριτικός για δύο, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Άτυπος εδώ πέφτει τον Αμπαλίες. Πήρε ο Μαρτζέλης όχι καλά. Προσπαθεί και με το ένα χέρι να υποδεχθεί την μπάλα. Του φύγει όμως και κατέληξε εκτός. Κύριε εδώ και για κάποιες ανάσες. Μανώλης. Πανός, άφησε και πάλι στον Μανώλη. Θα το πάρει αυτός από την κορυφή. Δεν θα το βάλει. Μαρτζέλης έχει φύγει μπροστά, ο Δεμέναγας θα δέχτη το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τις Αμπαλίες, ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Επιστροφή μετά το time out. Με την κατοχή να είναι στους Περιστέρι Wardogs. Καρακατσάνης θα το πάρει από το πλάι. Δεν έβαλε πολύ δύναμη. Μανώλης. Λίγο εκεί να το κλέψει ο Καρακατσάνης. Προσπάθησε και μια πάσα πίσω από την πλάτη ο Μανώλης. Δεν θα καταλήξει στην παίκτη καθώς εκεί που πήγε μπάλα δεν βρίσκονταν κανείς. Μέναγας. Η
Σπυροκαρλής και πάλι έξω η μπάλα. Ο Λαρόπουλος δεμέναγα θα εκτελέσει αυτή τη φορά. Μάνουλης είναι εκεί για να μαζεύει το rebound. Περνάει ο Γιάτας. Του φύγει αλλού η μπάλα και στην τρίπλα. Κράτησαν ωστόσο οι αμπαλίες. Μάνουλης ύψωσε. Μάζεψε ο Τσαμπαλής. Δεν μπορούσε να σηκωθεί σε πρώτο χρόνο. Θα τέλειωσε τελικά για το 21-34. Όχι, με συγχωρείτε. Είναι 21-34. Μαρτζέλης, Σπυροκαρλής, πάει προς τα μέσα, παγωτή αλλά με φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Λιακόπουλος. Αστοχή η πρώτη βολή από τον Καρλή. Έξω και η δεύτερη, μη δέχει δύο βολές. Νικολαρόπουλος όμως θα κρατήσει την επίθεση στην ομάδα του. Πέρασε η πάσα από τον Μαρτζέλη, έχει γίνει φαουλ χαμηλά. Δεν το έχουν αντιληφθεί οι αμπαλίες. Η μπάλα είναι και πάλι για τους περιφέρει World Dogs. Θα επαναφέρει από το πλάι ο Νικολαρόπουλος. Μένεγας, Μαρτζέλης, ψάχνει χώρο, πασάρει τελικά στον Καρλή, δεν μπορεί εκείνος να συγκρατήσει, πάλι όμως φτάνει στημένη στον Μαρτζέλη ξανά, αυτός θα εκτελέσει από κοντά για το 21-36. Διαφορά στο σύν 15, εξακολουθούν να ελέγχουν την κατάσταση οι φιλοξενούμενοι. Σαμπαλίστα στοχή στη δική του προσπάθεια, Λιακόπουλος αφήνει έξω. Προσπάθησε να βρει και πάλι τον Τσάμπαλη ο Γιάτας. Παρενέβη και ο Καρλής. Πετάει εκτός την μπάλα. Λάθος επαναφορά Νικολαρόπουλος. Επιλέγει να κρατήσει και να μην παίξει γρήγορα μπροστά. Δεν ήθελε να το διακινδυνεύσει. Πέρασε ο Καρλής ωραία. Άφησε για την μπάλα στο καλάθι. 21-38. Γιάτας. Τσαμπαλί σε ένα γρήγορο σου τριών πόντων. Πήρε ο Μαρτζέλης σε καρυγύρω του. Ωραία είδε την κίνηση του Καρλή. Τον τροφοδότησε εξαιρετικά. Στα 21-40 πλέον υπέρ των φιλοξενούμενων. Με ένα σέρι 0-6 πλέον. Ανεβάζει τη διαφορά στο συν 19. Οι War Dogs μειώνει ο Λιακόπουλος. 23-40. Ένα και 40 ακόμα για το ημίχρονο. Δεμέναγας είδε ότι δεν πήγε κάποιος πάνω του, πήρε το αμάρκαρι στο σουτ. Δεν το έβαλε και τώρα Γιάτας. Έπαιξε με τον Μανώλη, εξαιρετική πάσα. Και θα έρθει και το καλάθι, πανέμορφη ασίστ εδώ από τον Μανώλη. Για το 25-40. Κόπουλος, ο εκτελεστής νωρίτερα. Μανώλης. Θα πάρει ξανά από τον Θάνο. Κατάς, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό πριν την αναπαυλά. Σαμπαλής, χαστύπασα Μανώλη στα 5. Θάνος έμεινε ολομόναχος, δεν καταφέρω όμως να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία του. Μαρτζέλης. Πήρε ο Νικολαρόπουλος. Αφήνει στον Μαρτζέλη για να πάρει εκείνο στο τρίποντο από τη γωνία. Θα σημαδέψει σωστά. 25-43. Πάμε ώρα να δούμε τρίποντο είναι η αλήθεια.
δεύτερη περίοδο δεν έχει πει κανένα μακρινό σουτ. Αποκλήση 5 δευτερόλεπτα τώρα στα 2 χρονόμετρα, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, τον Μπαλιέτ. Παγίδα δύο παιχτών εκεί στον Τσαμπαλί, έπιασε τόπο, έκλεψαν οι Wardogs, πήρε και το φάλο του Μιωροβλου. Είναι το τέταρτο ομαδικό των Αμπαλίες και απομένουν 6,3 το δευτερόλεπτο. Μέναγας, πίνει την μπάλα να κυλήσει. Αυτή στην γωνία, Μαρτζέλης για τρεις, όχι. Θα πετάξει τα μπαλή στην μπάλα, βρίσκω από το κέντρο. Φινάλ λοιπόν στην δεύτερη περίοδο, 25-43 το σκόρ υπέρ των Wardogs. Ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος εδώ στον Σπάρτακο, 25-43 το σκορ. Απόλυτοι πρωταγωνιστές στα πρώτα 20 λεπτά οι Περιστέρι Wardogs, οι οποίοι έχουν χτίσει μια πολύ καλή διαφορά, την οποία θα αυξήσει ο Νικολαρόπουλος με ένα τρίποντο. 25 με ένα ακόμα τρίποντο βασικά. 25-46 πλέον. Και στην 21 παρακαλώ. Η απόσταση που χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες. Σαβαλής παίζει με τον Σάνο και αυτός με τη σειρά του με τον Λιακόπουλο θα σκοράρει. Εκείνος παρά την καλή άμυνα του, του Μαρτζέλη, 27-46. Δεμέναγας, Μαρτζέλης. Δεν είναι στον Καρακατσάνη. Πάσα πίσω από την πλάτη εκείνος για τον Νικολαρόπουλο. Από πολύ μακριά αυτός θα εκτελέσει, σταματάει στο σίδερο η μπάλα. Και τώρα ο κριτικός. Όλο τον δεμένα γα. Κριτικός έχει πάρει θέση μπροστά από τον Μαρτζέλη. Θα πέρασε για τον Τσαμπαλί, αλλά στην συνέχεια δική του πάσα δεν θα περάσει από τα πόδια του Καρλί. Ένα δίποντο υποπίεση του κριτικού, ίδιος θα μαζέψει, επιμένει και θα σκοράρει τελικά. 29-46. Καρλής έκανε την κίνηση, τον έχασε εδώ η άμυνα των γηπεδούχων και εκτέλεσε για το 29-48. Νιδιάς εδώ την άμυνα των Αμπαλίες ο φίλος των Wardogs. Διαφορά στις 19 και πάλι. Σαμπαλής επιλέγει να κρατήσει, Νικολαρόπουλος έπαιξε καλή άμυνα. Δεν θα ολοκληρώσει το κλείσιμο καθώς υπάρχει φάουλ από τον Καρακατσανή. Πανέφερε ο Τσαμπαλής κριτικός. Έδωσε και πάλι στον ψηλό, ο οποίος κινείται εκεί στην περιφέρεια. Ο Τσαμπαλής στα 4. Γυρίζει λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Ανανεώνουν την επίθεση τους οι άσπροι. Για Τάς κρατάει σε αυτή την νέα 14 επίθεση. Παίρνει την baseline, αφήνει στην κορυφή εκεί όπου βρίσκει το κριτικό. Σηκώνεται για 3. Δεν θα το βάλει και μαζεύει ο Μαρτζέλης. Μαρτζέλης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Αλλάζει κατεύθυνση. Ωραία προσπίση και βρίσκει τον Νικολαρόπουλο στην κορυφή. Ακόμα ένα μαρκάρι στο σούτ για τον ίδιο. Άστοχη η κατάληξη του αυτή τη φορά. 7,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Το σκορ στο 29-48. Θετικός. Από τα δεξιά βρήκε μόνο μπάλα ο Νικολαρόπουλος. Παραμένει σε θέση επίθεσης οι Αμπαλίες. Για Τάς. Έπαιξε ωραία για τον κριτικό, αυτός σου έβαλε καλά το σώμα του. Πήρε εκεί πλεονέκτημα κόντρα στον Δεμέναγα. Και έγραψε το 31-48. Δεμέναγας τώρα για τον Καρακατσάνη. Νέο σούτ τριών πόντων από τον Μαρτζέλη αυτή τη φορά. Καβαλής. Κάνει τις τρίπλες, πιέζεται. Άφησε τελικά στον Γιάτα. Θα
φάση ανάμεσα από δύο σκοράρι, παίρνει και το φάουλ. 33-48, ο Κρητικός έχει μπει όρεξά του στην τρίτη περίοδο. Ο Γιάτας, με συγχωρείτε, ήταν ποιος δίνει την λύση τώρα. Χαμένη συμπληρωματική βολή. Κατοχή είναι για τους War Dogs. Καρακατσάνης. Πάει κοντά το Μαρτζέλης για να πάρει. Και τώρα δεμένα γατ. Εκτελεί από αρκετά μακριά. Καρλής μαζεύει. Νικολαρόπουλος δεν θα το πάρει αυτός. Αφήσει τον Μαρτζέλη. Ποιος πέρασε ωραία και σκόραρε. Για το 33-50. Γιατάς. Έχει κοντά τον Τσαμπαλής, αυτόν θα πάει μπάλα. Γενικά ο Τσαμπαλής κινείται στην περιφέρεια. Δεν έχω καταφέρει να τον αξιοποιήσω μέχρι στιγμής. Κοντά στο καλάθι οι Αβαλίες. Εφνιδιασμός εδώ για τους War Dogs. Και ένα πολύ εύκολο καλάθι. Για να καρφώσει εδώ ο Μαρτζέλης. Δεν κατάφερε να φτάσει. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι άφησε την παλιά του καλαθιού. 33-52 πλέον. Ωραία εδώ η φάση. Και το τελείωμα από τον Τσαμπαλή. 35-52. Με ένα γάς. Βρήκε εξαιρετικά τον Μαρτζέλη και αφήσει με τη σειρά τον Καρλή. Απειλεί αυτός από τον αριστερό διάδρομο. Κόλλησε και στο διχτάκι μπάλα. 35-54. Βετικός. Καλή αμυνά εδώ από τους War Dogs. Οι Αμπαλίες παραμένουν στην επίθεση. Τσαμπαλής για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, ο Λιακόπουλος θα μαζέψει. Νέα 14 επίθεση έτσι για τους άσπρους. Κρητικός τώρα. Βρήκε χώρο, σηκώθηκε με το ένα χέρι αυτή την μπάλα στο καλάθι. 37-54. Εμένα γας. Καρακατσάνης, στην γωνία ο Μαρτζέλης. Έχει μπροστά τον Γιάτα. Πολύ καλά εδώ, κατάλαβε την πάσα και την σταμάτησε ο Φανός. Για τα σπέζι με τον Τσαμπαλή, πάει μέσα στο τέλος. 39-54. Εμένα γας. Πήγε στα αριστερά. Είδε τον Καρακατσάνη, Μαρτζέλης, Νικολαρόπουλος. Θα το πάρει το τρίπο, το δίνει αρκετό έχει στην μπάλα. Καρακατσάνης τώρα θα την πιάσει, θα εκτελέσει και αυτός. Φάνηκε δεν θα πηγαίνει καλά αυτό το σουτ. Αυτός ήταν στην δικιά μου ευθεία. Δεμένα γας τώρα από το ίδιο σημείο που αστόχησε και ο Καρακατσάνης. Θα πανωτάει θετικά rebound από τους War Dogs. Νικολαρόπουλος. Και τώρα Καρακατσάνης στην γωνία. Ο Μαρτζέλης μέσα αυτή τη φορά. Τελούσαν συνεχόμενα από μακριά. Οι War Dogs το βρήκαν τελικά το τρίποδο με τον Μαρτζέλη. Αφού πρώτα έκαναν πολύ καλά την δουλειά τους στον τομέα των επιθετικών rebound. Κρητικό στην δεύτερη ευκαιρία του, θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Επέμεινε εκεί και δικαιώθηκε. 41-57. Και βολή για τον κρητικό, την οποία θα βάλει επίσης. 42-57. Δεμένα γας. Δείστε και πήρε ο Σινιόρογλου εκεί στην πλάτη της άμυνας στον Αμπαλίερ. Το φάουλ το έχει κάνει ο Λιακόπουλος, να προλάβα να δω σωστά.
4. Αυτό για τους φάλλο νούμερο 2, με συγχωρείτε. Για τους Σαμπαλίες. 4 ομαδικά έχουν περιστέρι War Dogs. Αστοχές και οι δύο γολές από τον Σινιόρογλου. Παρακαλεβάζει ο Θάνος. Ανάποδο λέει από τον Τζαμπαλή. Αφήνει την πάρα στο καλάθι. 44-57 η ψαλίδα μειώνεται. Από τις Αμπαλίες πέφτει στις 13 πόντους η διαφορά. Καλακατσάνης, να δούμε αν θα ανεβάσει την απόσταση. Θα το κάνει. Απαντάει με ένα σουτ των πόντων. 44-60. Κριτικός 2-42. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Κριτικός κρατά. Είδε την κίνηση του Ιακόπουλου, τον τροφοδότησε, σκόραρε εκείνο. 46-60. Και τώρα δεμένα αγαπητοί τους Γουρδούς. Ανεβάζει το ταχύτητα, περνάει από τον κριτικό. Δεν μπορεί να τον σταματήσει όπως τον Αμπαλίες. Καθώς χρησιμοποιήσε εδώ την εκρηκτικότητά του ο Δεμέναγας. 46-62, τώρα πιέζει ασφιχτικά τον Μανώλη. Πίνει στον Τσαμπαλή. Σηκώνεται για τρεις αυτός, το βάλε. 49-62. Δεμέναγας. Σηκώνεται για τρεις. Χειροκριτικός. Χειροκριτικός ο οποίος κρατάει τώρα για τους άσπρους. Είδε τον Μανώλη με το δεξί χέρι. Αυτός θα τελειώσει ωραία τη φάση. 51-62 η διαφορά στις 11 πλέον. Καλακατσάνης. Μαρτζέλης πήρε και το screen. Πέρασε και από ακόμα έναν αντίπαλο και έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου. 51-64. Προσπαθούν να μειώσουν οι Αμπαλίες. Βρίσκουν απαντήσεις ωστόσο οι War Dogs και κρατούν την ψήφια διαφορά. Μανώλης, Καρακατσάνης θα του κάνει το φόλο από πίσω. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Αμπαλίες, ενώ έφτασαν και τα 5 ομαδικά οι φιλοξενούμενοι. Γι' αυτό και έχουμε βολές για τον Μανώλη. Δεν βάζει την πρώτη. 55 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Έξω και η δεύτερη, δεν πήραν τίποτα από αυτό που βγάλε βολόν οι άσπροι. Καρακατσάνης. Μαρτζέλης. Βρήκε ωραία τον Σινιόρογλου. Πιεζόμενος εκείνος από τον Ιακόπουλο. Δεν θα καταφέρει να εξοχίσει. Και τώρα βγαίνει αρκετά μέτρα ο παίκτης των Αμπαλίες, ο Γιάτας. Χάθηκε η ευκαιρία, χάθηκε και η κατοχή για τους άσπρους. Μαρτζέλης τον ακολουθεί, ο Τσαμπαλής θα τον σταματήσει. Θετικός. Έπαιξε με τον Λιακόπουλο. Τώρα ηρεμή η κατάσταση στην επίθεση των Αμπαλής. 13 δευτερόλεπτα όλα για αυτούς. Πήρε το τρίποντο όμως ο Τσαμπαλής. Δεν κατάφερε να πετύχει κάτι. Και τώρα 7 για τους Μπορτουκς. Εμέναγας. Νικολαρόπουλος θα εκτελέσει, όχι. Φάνηκε να πηγαίνει μέσα η μπάλα, δεν το έκανε το χατήρι. Φινά λοιπόν και στη τρίτη περίοδο, το σκορ στο 51-64. Επιστρέφουν οι δύο παιδάδες και πάλι στο παρκέ. Και η τετάρτη περίοδος. 51-64 το σκόρι περιστέρι War Dogs. Έχουν τις λύσεις όταν πρέπει. Κρατούν τις λύσεις για διαφορά τους.
Και έτσι ξεκινούν τα τελευταία 10 λεπτά με ένα πολύ καλό προβάδισμα στα χέρια τους. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια διαδικασία από τους Αμπαλίες ή αν θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλά το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Υπενθυμίζω, αίτητη μέχρι στιγμή στη World Cup, 2 νίκες, καμία ήττα, ενώ από την άλλη καμία νίκη και 2 ήττες για τους Αμπαλίες. Τρίποδο εδώ από τον Μαρτζέλη, ο οποίος είναι από τους καλύτερους σήμερα των γηπεδούχων. Σκοράρει για ακόμη μια φορά από μακριά, 51-67. Τώρα ο Μανώλης. Πήρε ο κριτικός. Σηκώνεται για τρεις, απαντάει και με το ίδιο νόμισμα, 54-67. Μενάγας. Μαρτζελής. Ωραία, θα πει στον Σινιόρογλου, κάνει την προσπίση εκείνος, τη δάση, λάθος χρόνο ο Μανώλης, ο οποίος θα πέσει πάνω του κάπως άτσαλα. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Σινιόρογλου στην γραμμή. Βάζει την πρώτη. Με τα 4-68. Χαμένη η δεύτερη, ψηλότερα εκεί ο κριτικός για να μαζέψει και να πείσει τον Γιάτα. Πήρε στην κορυφή ο Μανώλης, έπαιξε και πάλι με τον Γιάτα. Ωραία, αυτός θα πάρει τα βήματα, δεν τελειώνει καλά τη φάση, επιμένει, κρατάει τα δευτερόλεπτα ακόμα για τους άσπρους. Μια παρακινδυνευμένη πάσα, 2 δευτερόλεπτα, περνάει ο χρόνος, θα μείνει πάρα στα χέρια των Αμπαλίες. Καθώς αυτή η πάσα δυσκόλεψε αρκετά τον κριτικό εκεί, δεν μπορούσε να μαζέψει την μπάλα και να βρεθεί σε κάποια καλή θέση για να εκτελέσει πριν τελειώσει ο χρόνος. Μενάγας. Έχει ανοίξει το γήπεδο μπροστά του, πίνει στην κορυφή στον Μαρτζέλη για τρεις αυτός, κοντό το σουτ. Μπάλα στο σίδερο και τώρα Λιακόπουλος. Μανώλης. Ωραία η πάσα, αλλά επέστρεψε έγκαιρα ο Καρλής, αυτός πέταξε εκτός την μπάλα. Πάνος, πατάγερα, μάζεψε ο ίδιος, εκτέλεσε στην συνέχεια. Τώρα 56-68. Πάνος είναι εκεί για να μαζέψει. Γιάτας. Βρήκε την πάσα εκεί με δυσκολία, κλαίνεται από δύο ο Θάνος. Θα ξαναπάρει τώρα από τον κριτικό. Πάσα στην περιφέρεια, τρίποντο του Λιακόπουλου. Ο ίδιος ακολούθησε τη φάση και δέχεται το φάουλο στην Σινιόρογλου. Τώρα η δράση. Καρακατσάνης. Μαρτζέλης, ωραία νόλου πάσα, δεν θα την κάνει ασυστό όμως ο Καρλής. Σταματάει εδώ τη φορά των αντιπάλων με ένα φάουλο ο Μαρτζέλης. Φάουλ που είναι το πρώτο και για τους World Dogs. Κριτικός θέλει να ξεφύγει. Ωραία, θα σερβίρει στον Θάνο. Έχει ψωμένα χέρια μπροστά του, θα κάνει βήματα τελικά. Αμέσως μόλις πήγε η μπάλα στα χέρια του, έκλεισαν δύο αντίπαλοι
Γιώργιο Πέτρεψα να κάνει πόλια. Και τώρα συνέχεια με Μέναγα. Η διαφορά παραμένει στις 12 πόντους υπέρ των Wordov. Μαντέλης. Σε μια ατομική προσπάθεια, πάρα πολύ ωραία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με αυτό το αεροπλανικό 56-70. Με τον Μαρτέλη να έχει ξεχωρίσει σήμερα, αρκετά δραστήριος και αποτελεσματικός για τους World Dogs. Θα κλέψει κιόλας εδώ ο Δεμέναγας, θα πάρει και το αντιαθλητικό φαουλ από τον Θάνο. Για δύο βολές και η μπάλα θα είναι στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Χαμένη πρώτη. Δεύτερη, τον Δεμέναγα, 56-71. Και πάλι μπαλά στα χέρια των War Dogs. Καρακατσάνης άφησε στον Δεμέναγα. Καρακατσάνης. Άρα λίγο εκεί να κλέψει. Ο Γιάτας, το 0. Δεν προλάβε να εκτελέσει έγκαιρα ο Σινιόρο Γλου. Και έτσι του μείνει μπάλα στα χέρια. Συνέχεια με τους αβαλίες τώρα στην επίθεση. Αυτή σχεδόν όλο το γήπεδο Γιάτα, σε αυτήν τον Λιακόπουλο. Τρίποντο του κριτικού. Πάνω σε δίπλα του στον Μανώλη, ούτε αυτός. Ένα λάδι στο 56-71. Καρακατσάνης έκανε την κίνηση, πήγε κοντά για να πάρει. Μαρτζέλης σηκώνεται, δεν θα το βάλει. Ένα νέο σύντριον πόντων, στο πλάι του αυλό βρήκε. Καρακατσάνης άφησε έξω. Σινιόρογλου. Να αποφασίσουν ποιος θα εκτελέσει ο Δεμέναγας, θέλει να πλησιάσει. Δεν μπορεί να σκοράρει. Πλησιάζει στο τελευταίο 5 λεπτό τώρα. Μανώλης από τα δεξιά. Δεν ευχαριστούν ούτε τώρα τα καλάθη για τους αμπαλίες. Πάσα του Μαρτζέλη. Βρήκε κάποιον συμπαίκτη. Αμπαλίες τώρα στην επίθεση και πάλι. Καλάθη και φάουλ από τον κριτικό. 18-71. Θα ξαναπάρει τώρα ο κριτικός και ετοιμάζεται για την βολή του. Αστοχή και παίρνει τώρα ο Καρακατσάνης. Καλής. Καρακατσάνης πέρασε ανάμεσα από δύο και έφτασε κοντά στο καλάθι. Δεν ήρθε το δίποτο. Θα βάλει με τον εαυτό του. Κριτικός εδώ θα κάνει μεταφορά. Πανέφεραν οι War Dogs. Εμένα γάς. Σινιόρο Γλου μπροστά από τον Θάνο, δεν μπορεί να σκοράρει. Εδώ ο Τσαμπαλής. Μια γρήγορη επίθεση από Τσαμπαλή, σκόρτησε από το αποτέλεσμα. Μαρτζέλης. Σημαίνω στις δύο καλής κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Μπαλά θα καταλήξει τον Δεμέναγα, Καρακατσάνης το θέλει το σούτ, θα το πάρει, θα το βάλει. Καλής όμως ακολούθησε την πορεία της μπάλας, δεν μπόρεσε ούτε τώρα. Δύο φορές εκεί βρέθηκε κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Δεν εκμεταλλεύτηκε καμία από τις δύο ευκαιρίες. Θάνος.
Μανώλης τώρα για 3, μέσα. 61-71 η διαφορά, στρογγυλά. 10 πόντους. Εμένα γάς. Μάλιστα είναι οι Avaliers και μπορούν τώρα να μειώσουν σε μονοψήφιο. Σαμπαλής. Πάνος στην αριστερή πλευρά. Σαμπαλής σε ένα τρίποντο, κυλάει μπάλα στο Στεφάνη, καταλήγει εκτός στόχου τελικά. Καρακατσάνης έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Έχει σταματήσει την τρίπλα του, αφήνει στον δεμένα γαϊρεμία αυτή την κατάσταση. 2.40 ακόμα για το τέλος. Οι Avaliers έχουν καταφέρει να μειώσουν στους 10 πλέον. 61-71. Πολύ στιγμή πάσα εδώ για τον Μαρτζέλη. Ο Νικολαρόπουλος επιστρέφει στο παρκέ. Αντικαθιστά τον Σινιόρογλου. Πανέφερε ο Γιάτας και ο Μανώλης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Κριτικός από την κορυφή, δεν μπαίνει το καλάθι. Ψυχολογίας εδώ για τους Avaliers, οι οποίοι επιστρέφουν γρήγορα στην επίθεση. 3-1-1 εδώ, μεγάλη ευκαιρία για ένα δίποντο, δεν θα τα καταφέρουν. Και δεμένα γας, τα ηρεμία. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Δεμένα γας κρατά, τσεκάρει και το ρολόι. Πάσα στη γωνία για τον Καρακατσάνη, Μαρτζέλης. Από το σπίτι του, να το βάζει, Νικολαρόπουλος είναι εκεί για να μαζέψει. Δεν με λάγκας ξοδεύει. Καλά. Πολύτιμα δευτερόλεπτα. Μένει με τον Σαμπαλή τώρα πάνω του. Εκτελεί λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Βρίσκει σίδερο. Νικολαρόπουλος προσπάθησε να μαζέψει και πάλι. Αλλά τα δικά του χέρια έχει περάσει εκτός η μπάλα. Ένα και 36 τώρα στο ρολόι. Μια ακόμα ευκαιρία για να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο οι άσπροι. Καμπαλής, ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση, αφού δεν υπήρχε διάθεση του πάσα και φάουλ στη συνέχεια στον κριτικό. Τρίτο ομαδικό για τους War Dogs. Μέσα η πρώτη. Στα 2.71. Το σίδερο η δεύτερη και μαζεύει εκεί σε καλύτερη θέση ο Καρλής. Εμένα γάς. 9-4 για την επίθεση. Έχει τον Μανώλη μπροστά του, θα πάει στον Ασμένα. Θα τον νικήσει εκεί κατά κράτος. 62-73. Την έπαιξε στα πόδια. Ακόμη μια φάση στην οποία ο Εμένα γάς χρησιμοποιεί την εκρηκτικότητά του. Και έχει την ευκαιρία τώρα για ένα έμεσο τρίποντο. Δεν θα το βρει, αστοχή στη βολή, 56 δευτερόλεπτα ακόμα. Κριτικός πέρασε. Φαινόταν εκεί ότι θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Δεν ήρθε τελικά, θα έρθει με την τρίτη ευκαιρία και με τον Λιακόπουλο. 64-73. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς. Μένα γάς. Πολύ κοντά στο να συνεχίσουν τον νικηφόρο σέρι του Σιγουρδούς. Καρακατσάνης. Θα το τελειώσει. 67-73. Και κάπου εδώ οδεύουμε προς το φιναλέ με τους Σπορτοκς να πανηγυρίζουν την τρίτη νίκη τους σε εισάρτημα μάτσα πάνω στο 3-0.
Από την άλλη πλευρά οι απαλίες που και σήμερα με καταφέρουν να πάρουν το ροζ του αγώνα. Να μακρινό τρίποντο εδώ από τον κριτικό άστοχο. Και έτσι λοιπόν η κυβέρνηση θα πέσει στο 0-3 φινάλ λοιπόν. Νίκη για τους περιστέρι Βόρτος και επικρατήσει με 76-64 κόντρα στους απαλίες. Thank you.